σούφρωσε τα μάτια του, τα φρύδια του, μάλλον. Μας κοίταξε περίεργα, έτσι κάτι σαν τρελούς, ας πούμε, αυτή την εντύπωση που μου έδωσε. Έκανε μια στροφή και έφυγε. Όταν συνάντησε ο κύριος Τοπαλίδης, η λογική, την ευαισθησία, την κυρία Καλύβα, την κυρία Μάτια Καλύβα, γιατί κάναμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Νομίζω, σεβασμιότατε, ότι η κυρία Ευτυχία από εκεί που είναι θα μας κοιτάει και θα γελάει έτσι με αυτό το γελάκι το... Της Ευτυχίας. Πού είναι η Ευτυχία? Ευχαριστημένη. Πολύ ευχαριστημένη, γιατί στη ζωή της παραγνωρίστηκε και θα έλεγα ότι και σήμερα είναι λίγο παραγνωρισμένη ακόμα. Νομίζω, λοιπόν, ότι καταλάβατε γιατί την κάνουμε την εκδήλωση αυτή. Υπάρχουν τόσο πολλά τραγούδια που συνόδευσαν εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτερα τα παιδικά μας χρόνια και δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μην έχει τραγουδήσει κάποια από αυτά τα τραγούδια, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα ψάχνοντας, λέγαμε και αυτό δικό της και αυτό της Ευτυχίας, έτσι δεν είναι? Ένα λοιπόν λόγο είναι αυτό, τα αναρρύθμιτα τραγούδια που έχει γράψει αυτή η γυναίκα, η κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι μας συγκίνησε πάρα πολύ η πολυτάρχη ζωή της, όπως είπαν και τα... η πολυκύμαντη, μάλλον, ζωή της, όπως είπαν και τα κορίτσια, το ότι έφυγε πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, με δύο μικρά παιδιά, πέρασε την